ήρθατε!
Καλησπέρα. Διασκεδάζουμε. Λοιπόν, έρχονται καινούργιες εκπλήξεις. Έχουμε τον κύριο Προπονά εδώ να μας δείξει παλιά τις απόκριες. Τι παιχνίδια παίζαμε. Είναι εδώ στο κέντρο. Έρχονται δώρα. Έρχονται καινούργιες δράσεις. Θέλουμε αυτή η ζωή η οποία υπάρχει σήμερα εδώ να υπάρχει και σε αυτό το Κυριακό, σε αυτό το πάρκο. Οπότε πιστεύω να κάνουμε μια αρχή, παιδιά. Πρέπει να άρχισε συνέχεια να διασκεδάζουμε. Καλή διασκέδαση. Λοιπόν, κάπου... Λοιπόν, και από μένα ένα χαιρετισμό και του χρόνου να είμαστε καλά τέτοια μέρα, καλή Σαρακοστή. Συστήνομαι ποιος είμαι, δάσκαλος συνταξιούχος είμαι, τα περισσότερα χρόνια μου στο Φιλότη. Έτσι αγαπώ λίγο, εκτός από τα παιδιά βέβαια που είναι συνυφασμένα με τη ζωή μου και την προηγούμενη, σαν δάσκαλος εν ενεργεία όταν ήμουνα, αλλά και τώρα στο Λιοντρίπι του Δαμαλά, επειδή έρχονται πάρα πολλά σχολεία και κάνουμε εκεί, κάνουμε κάποια παρουσίαση, πάντα συνεχίζω και σαν συνταξιούχος να είμαι δεμένος με τα παιδιά. Έχω μια δυναμία έτσι στα παιχνίδια. Αρκετές φορές έχουμε παρουσιάσει παραδοσιακά παιχνίδια. Έτσι, κατόπιν λοιπόν, ας πούμε, υπόδειξης της Κατερίνας της εταιρεί, να παρουσιάσουν μερικά παραδοσιακά παιχνίδια. Δεν πεζόταν μόνο τις αποκριές. Γενικά, το παιχνίδι παίζεται οποιαδήποτε στιγμή και δημιουργεί μια ατμόσφαιρα διαφορετική και σε μικρούς και σε μεγάλους, μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Από τα παιχνίδια που θα πούμε, θα παρουσιάσουμε μερικά κυρίως κατασκευαστικά. Υπάρχουν παιχνίδια τα οποία είναι ομαδικά, για κορίτσια, για αγόρια, ανάλογα με τις εποχές. Είναι πάρα πολλές κατηγορίες που μπορούμε να χωρίσουμε. Εδώ θα δουλέψουμε μερικά κατασκευαστικά παιχνίδια και θα προσπαθήσουμε έτσι να τονώσουμε λίγο και να δείξουμε τι κατασκευάζουμε εμείς σαν παιδιά. Και η διαφορά είναι η εξής. Μέσα από ένα παιχνίδι που κατασκευάζεται από τα ίδια τα παιδιά και με συμμετοχή των γονιών, γιατί όχι, απαραίτητο κι αυτό, κυρίως το πιο βασικό στην όλη αυτή η ιστορία είναι ότι και το παιδί αλλά και ο γονιός νιώθει τη χαρά της δημιουργίας εκτός από τη χαρά του παιχνιδιού. Και αυτό πιστεύω ότι είναι το πιο επικοδομητικό και το πιο σπουδαίο. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν να βάλουμε το πιο εντυπωσιακό. Ας ξεκινήσουμε από τα ψηλά και να κατεβούμε στα χαμηλά. Ένα παιχνίδι που κατασκευάσαμε ήταν το αεροπλανάκι. Τι είναι αυτό το αεροπλανάκι? Λοιπόν, έχουμε μία κουβαρίστρα από αυτά που παλιά χρησιμοποιούσαν οι γυναίκες για να ράβουνε κουμπιά, παντελόνια. Τώρα δεν πολλοχρειάζεται, γιατί μάλλον τα παντελόνια περισσότερο ξυλωμένα παρά μπαλωμένα. Ωστόσο, κάποια στιγμή μπορεί να έρθει η μόδα του μπαλώματος, οπότε θα χρειαστούμε και τις κουβαρίστρες. Μία κουβαρίστρα με δύο καρφάκια στις άκρες καρφωμένα. Ένα σιδερένιο αεροπλανάκι, έτσι το λέγαμε εμείς, το οποίο έχει δύο τρύπες που αντιστοιχούν ακριβώς απάνω στα καρφάκια.
ένα ξύλο το οποίο μπορεί να περιστρέφεται η κουβαρίστρα μέσα και ένας πάγκος που θα το περιστρέψω. Αλλά επειδή τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, απολαύστε το θέαμα. Λοιπόν, τυλίγουμε την κουβαρίστρα εδώ για να πάρει μία όθηση. Το είδαμε, το βλέπετε, υπολογίστε ότι θα πετάξει αυτό τώρα και για να λέγεται αεροπλανάκι μάλλον κάτι τέτοιο θα κάνει. Να το κοιτάξουμε λίγο λοιπόν προς τα πάνω. Με τη διαφορά όταν θα χρησιμοποιήσουν τα παιδιά, κάποια παιδιά για δοκιμή, ποτέ δεν πρέπει να το βάζουμε στο ύψος του προσώπου. Πάνω. Πάνω από το πρόσωπο. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε. Θέλετε να δοκιμάσουμε κι άλλο μεγαλύτερο. Πάλι η ίδια κατασκευή είναι, λίγο πιο μεγάλο. Περιστρέφω πάλι το σπάγκο, το τυλίγω, κοιτάξτε. Παρατηρήστε οι γονείς, γιατί το βράδυ που θα πάτε σπίτι να σας ζητούνε να φτιάξετε τα παιδιά κάτι παρόμοιο, να είστε ενημερωμένοι. Εσείς παιδιά θα απαιτείτε από τους γονείς σας ό,τι δείτε από εδώ το βράδυ να βοηθήσετε και εσείς να τα ξαναφτιάξετε. Απλά υλικά είναι. Λοιπόν. Ωραία. Τι λάθος κάνω τώρα. Το έχω κοντά στο ύψος του προσώπου μου. Μπράβο. Πρέπει να ανέβει πάνω για να μην μου χτυπήσει στη μούρη. Δεν πειράζει τώρα χωρίς μικρό. Καλά, είχε μια δύναμη. Αυτό θα πήγαινε. Καλά. Καλά, αυτό είναι τύπου drone. Δηλαδή μπορεί να κάνει και κατασκοπευτικές πτήσεις αυτό το πράγμα. Με τον ίδιο τρόπο γυρίσει και αυτό, αλλά επειδή είναι λιγάκι επικίνδυνο αυτό, λέω να μην το ρίξω, γιατί αυτό μπορεί να το χάσουμε κιόλας να το ζούμε. Ωστόσο, με την ίδια περιστροφή, η απότομη κίνηση, θέλει και αυτό με ακριβώς όπως δουλέψανε τα άλλα. Θέλετε να το δούμε κι αυτό. Εντάξει, θα το δούμε. Το κοιτάζουμε τώρα. Πάρε μικρόφωνο από πάνω. Αυτό που κάνω τώρα είναι λάθος, ε! Θα το ρίξουμε αλλιώς. Εκεί συμβαίνουν
είναι και αυτά, έχουμε φτιάξει και τη Φεντόνη. Επειδή του ολόγησα ότι μπορεί να κάτσει κάποια επάνω, έχουμε τη Φεντόνα. Θα το ρίξουμε με τη Φεντόνα, μη φοβάσαι. Πιστεύω να μην χτυπήσουν καλά κεφάλια. Κοιτάξτε το τώρα πως θα πέσει κάτω. Κάτι άλλο που φτιάχναμε επομένως ήταν οι σφεντόνες, οι οποίες εκτός από τύπο παιχνιδιού τις είχαμε στα παιδικά μου χρόνια τότε. Έχουμε και κάποια ηλικία, για να σκοτώνουμε κάνα πουλάκι, ήταν πλουσιοπάροχα των πάρα πολλά πουλιά και με τη σφεντόνα μαζεύαμε κάνα πουλί και φτιάχναμε το μεζέ μας. Τότε ήταν ακόμα δηλαδή και το πουλί που σκοτώναμε είχε μεγάλη αξία για τη διατροφή μας. Δεν υπήρχαν όπως υπάρχουν σήμερα τόσο πλουσιοπάροχα τα πάντα. Γι' αυτό χρησιμοποιούσαμε και τις φεντόνες. Πώς φτιάχνουμε τη σφεντόνα? Αυτό το λεγόμενο που λέγεται σαϊτό ξύλο. Γιατί λέγεται σαΐτα? Το ξύλο αυτό το βρίσκουμε από ασφονταμιά ή από αγριλιά, κατά κύριο λόγο. Δύο λάστιχα ή από σαμπρέλα ή τετράγωνα και ένα πετσάκι. Σκίζουμε εδώ πέρα, μερικοί βάζουν και πετσάκι εδώ. Περνάμε το λάστιχο, σηκίζουμε να είναι σηκισμένοι και από εκεί και πέρα είχαμε τις σαΐτες εμείς, οι έτσι κρεμασμένες εδώ. Δείγμα της τεχνικής μας και του όπλου που κατέχαμε ή τις είχαμε άμα βλέπαμε κάνα χωροφύλακα στην κολότσεπη για να μην μας πάρουν ήδη. Λοιπόν, αυτό ήτανε. Κάποιος ζήτησε για ροκάνα. Οι ροκάνες, μια λέξη που χρησιμοποιούμε πολλές φορές με την κακή έννοια, ρε παιδάκι μου, λέμε πω 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 αυτή είναι ροκάνα. Εδώ η ροκάνα είναι ένα παιχνίδι ευχάριστο το οποίο βγάζει κάθε ροκάνα το δικό της ήχο. Ας τον απολαύσουμε. Τι είναι η ροκάνα? Γενικά πάντως. Λοιπόν, η ροκάνα τη φτιάχνουμε από καλάμι. Καλάμια βρίσκουμε εύκολα. Καλάμι. Από κουβαρίστρα πάλι κόβουμε το κομμάτι και του κάνουμε δοντάκια σαν γρανάζι. Δύο τρυπούλες, ένα σβήσιμο. Δέστε το. Να το διαλύσω. Κοιτάξτε το πως γίνεται. Το είδατε, ένα καλάμι το οποίο έχω κάνει δύο τρύπες απέναντι. Μία κουβαρίστρα κατά προτίμηση στο κέντρο η τρύπα και να τη στοιχεί εδώ. Το ένα κόψιμο είναι πιο χαμηλό και το άλλο στο ίσο. Προχωράμε παρακάτω τώρα. Παρατηρήστε οι γονείς, γιατί θα, εάν το βράδυ γκρινιάζουν τα παιδιά, θα έχετε την ευθύνη εσείς. Εγώ πάντως, αν δείτε κάποια εξήγηση παραπάνω, θα την κάνουμε. Βάζουμε το ξύλο. Και τώρα τι κάνει, δημιουργεί ένα θόρυβο.
Η κάθε ροκάνα βγάζει το δικό της ήχο. Είναι ένα ευχάριστο παιχνιδάκι, αντί για αγορασιμιό, το φτιάχνουμε οι ίδιοι και ξεφεύγουμε από τον υπολογιστή μπροστά από κάποια εικόνα φτιαχτή και δημιουργούμε και οι ίδιοι. Θα σας δώσω μετά, παιδιά, να δοκιμάσετε, να κάνουν μια παρουσίαση και μετά, με τάξη, με σειρά, θα δοκιμάσουν και τα παιδιά. Μετά, θα κάνουμε μια παρουσίαση. Θα δούμε και άλλα πράγματα. Εντάξει, όχι. Προχωράμε λίγο. Ένα άλλο παιχνιδάκι εύκολο στην κατασκευή του και έχει και αυτό το ενδιαφέρον του είναι οι σβούρες, οι οποίες τις φτιάχναμε σε πρώτη φάση με ένα ξυλαράκι στη μέση σαν μολύβι φαγωμένο, τελειωμένο, το οποίο το γυρίσαμε και γύρισε η σβούρα με αυτή την έννοια. Το είδαμε. Εντάξει, μετά βγήκαν οι σβούρες, οι βιομηχανοποιημένες. Αυτές με το σκηνάκι, θέλετε να δούμε λίγο και τη βούρα. Δούμε εδώ, δεν πειράζει. Να δούμε εδώ λίγο. Κάντε ένα κύκλο ανοιχτό και θα τη δούμε μετά. Ανοιχτό, ανοιχτό. Μέσα στα σοκάκια του χωριού μας, ανεβαίνοντας σκαλιά, κατεβαίνοντας, περνώντας με στροφές και αυτά, ήταν η Ρόδα. Είχαμε αυτό το τέλι φτιαγμένο, γυρισμένο έτσι και εδώ, και την κινούσαμε όπως θα δείτε εμένα τώρα να πηγαίνω πίσω μου και θα με ακολουθήσετε αν μπορείτε να με προλάβετε. Περιμένετε. Θα ξεκινήσω. Θα πάμε όπως και να γυρίσουμε.
σιγά όμως τώρα, σιγά σιγά. Πάμε από εδώ πάμε τώρα. Μετά θα δοκιμάστε κι εσείς. Ένα άλλο ευχάριστο παιδιδάκι, για μικρά παιδιά κυρίως, είναι αυτό το μιλαράκι που φτιάχναμε. Κοιτάξτε το, από μόνο του μόλις μίλησε άρχισε και γυρίζει. Για γυρίσε λίγο πάλι. Εντάξει, υπάρχουν. Λοιπόν, κατασκευή ίδια, είναι απλά υλικά είναι. Ένα άντρικα που λέμε, με τριγωνάκια πάνω, κολλημένα, και ένα καρβάκι, τίποτα, πολύ απλά. Άμα θέλετε θα δείξουμε την κατασκευή του. Λοιπόν, παιδιά, και εγώ τελειώνω Κατερίνα. Τεχνίδια είναι πάρα πολλά που μπορούμε να δείξουμε. Αλλά κυρίως είπαμε μέσα από αυτά που είδαμε εδώ πέρα που έχει τη συμμετοχή και την έννοια της κατασκευής του ίδιου του παιδιού, πιστεύω ότι όχι ότι θα έρθουν όλα στην επιφάνεια ρε παιδάκι μου, αλλά κάπου ένα ερέθισμα μέσα από αυτά μπορεί κάποια παιδιά να φτιάξουν κάτι έστω το παραμικρό. Αυτό εκτός από μια ευχάριστη ατμόσφαιρα που πιστεύω ότι δημιουργήθηκε, πιστεύω ότι θα είναι και μια επένδυση, ας πούμε, έστω το ελάχιστο, ένα ερέθισμα που δημιουργήθηκε μέσα από την παρουσίαση αυτών των παιχνιδιών. Λοιπόν, όσα παιδιά θένε, με έλεγχο θα τους δώσω κάτι αυτά και θα τα επιστρέψουν πάλι να έχουν μια συμμετοχή. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ και του χρόνου με υγεία και καλή Σαρακοστή. Να είστε καλά, να χαίρεστε τα παιδιά σας. Να είστε καλά. Γεια σας και από μένα. Τώρα θα παίξουμε με τα μικρά παιδάκια. Θα σας δείχνω μία εικόνα και το παιχνίδι λέγεται βλέπετε και κάνουμε. Δηλαδή θα δείχνω μία εικόνα και θα προσπαθείτε να την κάνετε. Για να δούμε, είστε πολύ καλοί. Θα το κάνουμε. Για ελάτε, το δεύτερο σκίτσο είναι αυτό.
Για κάτε το. Για το, δεν ήταν εγώ. Εντάξει, το είδαμε. Όχι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, τώρα θα προσέξει και τα πόδια. Για να πάμε να το κάνουμε πιο δύσκολο τώρα. Αυτό. Και τα πόδια μαζί. Για να σας δω. Και τα πόδια. Για να δείτε τις πόδιες. Το παιχνίδι αυτό βλέπετε τι κάνουμε. Λοιπόν, τώρα πίσω είναι λίγο ακόμα πιο δύσκολο. Δυσκολεύει. Δυσκολεύει. Για πάμε. Όσο πάει γυρίζει πάρκα ξέρω. Για κάτω να σας δω. Ωραία! Αρχίζει και δυσκολεύει το θέμα. Για να δούμε. Εύκολο! Εύκολο! Για να δούμε. Εύκολο και εγώ το ξέρω. Για να δω ποιος έχει ευλογησία τώρα. Το άλλο σκίτσο είναι. Το πόδι είναι σηκωμένο, όρθιο. Σιγά το πίσω. Εδώ πολύ. Ωραία. Το άλλο σκίτσο είναι. Το ένα χέρι πάει εδώ. Στο πλάι κουπάει το αυτί μας. Και το ένα πόδι είναι έτσι. Κι εγώ είναι πανεύκολο. Μπράβο. Κοίτα, κοίτα. Ωραία, δυσκολεύει, δυσκολεύει. Άλλο σκίτσο είναι αυτό. Για πάμε. Άλλο κάτω, πάμε. Για πάμε. Ωραία, το άλλο είναι. Για να σας δω τώρα, για να σας δω. Είναι αυτό. Δυσκολεύει το πράγμα, δυσκολεύει. Λοιπόν, για να δω πώς θα το κάνετε. Για έλατε. Κύριε, αυτό δεν μπορεί να δει κανείς. Για πάμε. Δεν στο κάνει στο σώμα. Δυσκολεύει πάρα πολύ τώρα. Σας εδώ πέρα. Είναι αυτό. Ωραία. Το άλλο είναι. Αυτό. Είναι.